Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι, αγαπητοί μας φίλοι. Η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση Θεσσαλονίκης σας καλωσορίζει με πολύ χαρά και σας ευχαριστεί που ανταποκριθήκατε στο απόψινό μας κάλεσμα. Συνεχίζοντας την παράδοση πολλών δεκαετιών, η Ένωσή μας είναι εδώ για να δώσει την ορθόδοξη μαρτυρία στους χώρους των πανεπιστημίων και νοτεοί της πόλης μας, παρουσιάζοντας ευκαιρίες για όλους τους νέους, όπως η σημερινή. Πολλοί ομιλητές έχουν κατά καιρούς λάβει το λόγο σε παρόμοιες ευκαιρίες στο παρελθόν, με ξεχωριστή βαρύτητα ο καθένας. Η απόψινή ομιλία όμως πιστεύω πως θα αποτελέσει μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους μας. Ο πατήρ Σεραφείμ Πέλ αποτελεί μια ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα περίπτωση για τους περισσότερους από εμάς που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε μέσα στην Ορθοδοξία. Πρώην Προτεστάντης Πάστορας και διδάκτορ της θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Aberdeen της Σκωτίας, είναι σήμερα Ορθόδοξος Ιερέας και Εφημέριος της Ενορίας του Αγίου Στεφάνου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά που μας κάνει την τιμή να είναι απόψε κοντά μας. Τη μετάφραση θα κάνει ο κύριος Παπαρνάκης Θανάσης, θεολόγος, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε πολύ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας μπορείτε να δίνετε τις ερωτήσεις σας στα παιδιά που θα υπάρχουν στα πλαϊνά κατά μήκος της αίθουσας. Ο λόγος του πατέρα Σεραφείμ. Good evening. Καλησπέρα σας. This is not quite what I expected. Αυτό που βλέπω ακριβώς δεν είναι αυτό που περίμενα. When I was invited to meet together, I thought that I was going to meet with a few medical students in a small room, and so it was quite a surprise to see all of you here this evening. Όταν με καλέσατε να συναντηθούμε, νόμιζα ότι θα ήμουν με ορισμένους φοιτητές της ιατρικής σε ένα μικρό δωμάτιο και όχι αυτό το μεγάλο μητρέα το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή. I've been asked to share with you this evening why I became Orthodox. Αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας απόψε είναι για ο λόγος για τον οποίο έγινε Ορθόδοξος. And in order to better understand that, let me begin by establishing a context of who I was as a Protestant. Και για να το πετύχουμε αυτό, επιτρέψτε μου στην αρχή να προσδιορίσουμε μια συνάθεια μέσα στην οποία θα εξηγήσουμε τι σημαίνει τι ήμουνα σαν Προτεστάντης. I am of Scottish descent, that is my ancestors came from Scotland. Κατάγομαι από τη Σκωτία, οι πρόγονοι μου προέρχονται από τη Σκωτία. And as far back as any of us know, we were raised in the Presbyterian Church, that is the one of the main denominations of the Protestant Reformation. Και όσο μπορούμε να γνωρίζουμε από το παρελθόν μας, είχε όλη η οικογένειά μου μεγαλώσει ως πρεσβυτεριανός προτεστάντης. When I was a university student in my first year at university in California, I was converted to Christ. Although I had been raised in a Presbyterian home, we were very nominal in our faith, and it wasn't until I went to the university that I experienced the conversion to the Christ of Christianity. Μεταστράφηκα στον και γνώρισα τον Χριστό όταν ήμουν πρωτοετής στο πανεπιστήμιο. Παρόλο που είχα μεγαλώσει ως πρεσβυτεριανός βέβαια και προτεστάντης, η σχέση μας με την θρησκεία ήταν πολύ τυπική και δεν γνώρισα ουσιαστικά τον Χριστό παρά από τότε που έγινα φοιτητής. This was a cataclysmic experience for me. It changed my entire life and set me on a new direction. I began to study theology, intending to become a theologian. Ήταν μια πραγματικά συγκλονιστική εμπειρία αυτή για μένα, διότι άλλαξε τα πάντα στη ζωή μου και την έθεσε σε μια καινούργια πορεία, και είναι από τότε που αποφάσισα να σπουδάσω και τη θεολογία. And as the posters indicate, I went to Scotland, the land of my ancestors, and studied for a PhD in theology. Και όπως μπορείτε να το δείτε και στις αφίσες, σπούδασα θεολογία και πήγα στη Σκωτία, στην γη των προγόνων μου, όπου έκανα και το διδακτορικό στη θεολογία. And for a period of 4 years, I also served as a minister in the Church of Scotland. Και για μια περίοδο 4 ετών, επίσης διακόνησα ως ιερέας στην Εκκλησία της Σκωτίας. After those 4 years, I returned to California, where I continued as a minister in the Presbyterian Church. Μετά από αυτά τα 4 χρόνια, επέστρεψα στην Καλιφόρνια, όπου συνέχισα να διακονώ ως πρεσβυτεριανός ιερέας. And I also was a lecturer in theology
at different seminaries or universities in the United States. Και ήμουν επίσης και καθηγητής στη θεολογία σε διάφορες θεολογικές σχολές στην Αμερική. Those years, spiritually for me, those years were very difficult years. Από πνευματικές απόψεως, εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα για μένα. I felt that my entire experience was an intellectual experience. It left my spirit very barren. Αισθανόμουν ότι η όλη εμπειρία που είχα από το χριστιανισμό ήταν μια πολύ διανοητική εμπειρία, η οποία άφηνε το πνεύμα μου τελείως ξερό και άγνωστο. And at the same time, the Presbyterian Church in which I served was undergoing quite a drastic change as well. Τον ίδιο καιρό η Πρεσβυτεριανή Εκκλησία την οποία διακονούσα περνούσε μια πολύ, πολύ δραστικές αλλαγές. It was very common for the theologians and for the ministers in the Presbyterian Church, for instance, to deny the reality of the Trinity, to deny the reality of the divinity of Christ or the virgin birth. Ήταν κοινό, κοινή θέση για πολλούς Πρεσβυτεριανούς διακόνους να αρνούνται τη θεότητα του Χριστού, να αρνούνται την παρθενία της Θεοτόκου και επίσης και το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Finally, in 1987, my wife and I felt an inner compulsion in our spirit to leave the Presbyterian denomination. Τελικά το 1987 και εγώ και η γυναίκα μου αισθανθήκαμε μια εσωτερική ανάγκη να αφήσουμε την Πρεσβυτεριανή Εκκλησία. And I did something that was quite natural for Protestants. I started a new church. Και έκανα κάτι το οποίο είναι κάτι πολύ φυσικό για τους Προτεστάντες. Ξεκίνησα μια δική μου εκκλησία. In 1989 I moved to a new city and knowing no one there, I began to hold meetings and in 2 years' time the church grew to about 300 people. Το 1989 μετακόμισα σε μια καινούργια πόλη και παρόλο που δεν γνώριζα κανέναν, άρχισα να κάνω ομιλίες, να οργανώνω συναντήσεις και σε πολύ λίγο χρόνο είχε ήδη αναπτυχθεί μια καινούργια εκκλησία. And in this new church, many of us were drawn together for the same reasons. Και πολλοί που αποτελούσαμε την εκκλησία αυτή είχαμε μαζευτεί εκεί πέρα για κοινούς λόγους. We desired an intimate experience of God's Holy Spirit. Επιθυμούσαμε μια εσωτερική εμπειρία του Πνεύματος του Θεού. But especially we desired an experience of the church, of community, Christian community. Αλλά αυτό που κυρίως επιθυμούσαμε ήταν μια εμπειρία της εκκλησίας, της χριστιανικής κοινότητας. Many times I would say in my sermons that God was calling us to be a New Testament church. Πολλές φορές λέω στις ομιλίες μου ότι ο Θεός μας έχει καλέσει να γίνουμε μια εκκλησία της Καινής Διαθήκης. I had no idea what a New Testament church was. Δεν είχα όμως ιδέα για το τι σήμαινε να είναι κανείς εκκλησία της Καινής Διαθήκης. But I was convinced that that's what we were supposed to become. Αλλά ήμουν πεπισμένος ότι αυτό έπρεπε να γίνουμε. I had no idea how we were to become a New Testament church. Δεν είχα ουδέμια ιδέα το πώς θα γινόμασταν μια εκκλησία της Καινής Διαθήκης. But again, I was convinced that that's what God was calling us to. Αλλά και πάλι ήμουν πεπισμένος ότι αυτό ήταν που ο Θεός μας καλούσε να κάνουμε. After a few years, I reached a point of an impasse, we would say in English, a point of not knowing what to do next. Μετά από κάποιο διάστημα έφτασα σε ένα σημείο ώστε να μην ξέρω τι να κάνω στη συνέχεια. I can remember going into the woods in Northern California to withdraw and to pray and to ask God for His direction. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο δάσος, σε διάφορα δάση στη Βόρεια Καλιφόρνια για να αποσυρθώ και να προσευχηθώ και να ζητήσω από το Θεό να μας δείξει το τι έπρεπε να κάνουμε. And I felt a desperate need to know God's will for my life and for our church. Και αισθάνθηκα μια απεγνωσμένη ανάγκη του Λόγου του Θεού για τη ζωή μου και για την Εκκλησία μου. I came to the conclusion in 1992, after the summer of 1992, that I and the leaders of our church needed to take a significant step. Το 1992 έφτασα στο συμπέρασμα ότι και εγώ και οι υπόλοιποι ηγέτες της Εκκλησίας μου έπρεπε να κάνουμε ένα καινούριο βήμα. We decided that we would call our church to together to pray and to fast for a period of 40 days.
αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε την εκκλησία μας και να τους προσκαλέσουμε να ανιστεύσουμε και να προσευχηθούμε για 40 μέρες. And we would, while fasting, we would pray that God would lead us in His direction, that He would make clear to us the direction that He wanted us to go. Και όσο θα ανιστεύουμε, θα προσευχόμασταν ώστε ο Θεός να μας δείξει τον δρόμο τον οποίο ήθελε να ακολουθήσουμε. On the first evening when we gathered together to pray, το πρώτο απόγευμα που συγκεντρωθήκαμε μαζί για να προσευχηθούμε, several people came into our building asking if this was where Frank Schaefer was supposed to be speaking. Διάφοροι άνθρωποι είχαν έρθει μέσα στο χώρο που ήμασταν μαζεμένοι και ρωτούσαν αν ήταν ο χώρος εκείνος όπου θα μιλούσε ο Frank Schaefer. I knew who Frank Schaefer was. Ήξερα ποιος ήταν ο Frank Schaefer. Most Protestant Christians in America know the name of Schaefer because his father Francis Schaefer was a very famous Protestant theologian. Οι πιο πολλοί Αμερικανοί Προτεστάντες γνωρίζουν το όνομα Σέφερ, διότι ο πατέρας του, ο Francis Schaefer, ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς Προτεστάντες θεολόγους. But I had no idea he was speaking that evening in a building near our own. Αλλά δεν γνώριζα ότι εκείνο το βράδυ μιλούσε σε ένα κοντινό κτίριο χώρο. At the end of our prayer meeting, όταν τελείωσε η συνάντηση της προσευχής μας, several of my members went to hear Frank Schaefer speak. Πολλοί από τα μέλη της εκκλησίας μας πήγανε για να ακούσουν την ομιλία του Σέφερ. They returned at the next meeting and reported to me that Frank had become an Orthodox Christian. Στην επόμενη συνάντησή μας ήρθανε και με πληροφορήσανε ότι ο Σέφερ είχε γίνει Ορθόδοξος. And they asked me what I thought about that. Και με ρώτησαν ποια ήταν η γνώμη μου γι' αυτό. And I told them I didn't think very much about that. Και τους είπα ότι δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα μου γι' αυτό. I dismissed it very cavalierly. Το περιφρόνησα. And when they wanted to ask me questions about it, I wasn't very interested in listening to their questions. I told them not to bother with it. It wasn't very important. Και όταν άρχισαν να με ρωτούν διάφορες ερωτήσεις για αυτό, τους είπα να μην ασχολούνται και να μην δεν έχει καμία ουσία να ασχολούνται με αυτό το θέμα. The very next morning, I attended a meeting of other Presbyterian ministers. Το επόμενο πρωί πήγα σε μια συνάντηση με άλλους πρεσβυτεριανούς ιερείς. I had been meeting with these men for nearly 10 years. Συναντιόμουν με αυτούς τους ανθρώπους για σχεδόν 10 χρόνια. We met each month to pray for one another and to pray for our churches. Συναντιόμασταν μια φορά το μήνα για να προσευχηθεί ο ένας για τον άλλον και για τις εκκλησίες του καθενός. And at this particular meeting, the very next day, after hearing about Frank Schaefer, και σε αυτό ακριβώς τη συγκεκριμένη συνάντηση, την επόμενη μέρα που άκουσα για τον Frank Schaefer, I discovered that one of the ministers was studying Orthodoxy. Ανακάλυψα ότι ένας από τους ιερείς που συμμετείχαν σε εκείνη τη συνάντηση μελετούσε για την Ορθοδοξία. He is one of my closest friends. Και αυτός είναι ένας από τους καλύτερους φίλους μου. And I was very upset to hear this. Και ταράχτηκα πάρα πολύ που το άκουσα. And after the meeting was over, I pulled him aside and said, "What in the world do you think you're doing?" Και όταν τελείωσε η συνάντηση, τον πήρα στην άκρη και του είπα, "Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό το πράγμα; Τι νομίζεις ότι κάνεις?" He told me that he had been reading the church fathers, that he had been attending occasionally an Orthodox church and speaking with Orthodox priests. Μου είπε ότι διάβαζε τους Ορθόδοξους πατέρες και ότι πολλές φορές πήγαινε και παρακολουθούσε Ορθόδοξες λειτουργίες και είχε συζητήσεις με διάφορους Ορθόδοξους ιερείς. And I was very angry about this. Και θύμωσα πάρα πολύ με αυτό. And I decided I had to do something about it. Και αποφάσισα ότι έπρεπε κάτι να κάνω γι' αυτό. Especially when he told me that he had also been speaking to another friend of mine, actually my oldest Christian friend. We studied together in Scotland, we studied together in America, we taught together. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν μου είπε ότι συζητούσε για τα θέματα αυτά με έναν από τους καλύτερους φίλους μου και τον πιο παλαιό φίλο μου στο χριστιανισμό, με τον οποίο είχαμε σπουδάσει μαζί, είχαμε διακονήσει μαζί. And I discovered that he also was studying Orthodoxy. Και ανακάλυψα ότι και εκείνος επίσης μελετούσε για την Ορθοδοξία. So I decided that I had to put an end to this.
Έτσι λοιπόν αποφάσισα ότι έπρεπε να θέσω ένα τέρμα σε αυτή την υπόθεση. But it was very easy for me to tell the people in my church not to look any further into Orthodoxy. Αλλά ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα βέβαια να πω στα μέλη της εκκλησίας μου να μην ασχοληθούν άλλο με την, να μην ασχολούνται καθόλου με την Ορθοδοξία. But these two men were both theologians. Αλλά αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν και οι δύο θεολόγοι. And I knew that I had to do my homework in order to convince them. Και ήξερα ότι έπρεπε να εργαστώ και να μελετήσω για να μπορέσω να τους πείσω. And so I was very frustrated and upset that I had to take time away from the important matter of fasting and praying for God's direction. Έτσι λοιπόν ήμουνα πάρα πολύ εκνευρισμένος και θυμωμένος διότι έπρεπε να αφιερώσω χρόνο για αυτό, τον οποίο θα μπορούσα να αφιερώσω στην νηστεία και την προσευχή της εκκλησίας μου, με την οποία ζητούσαμε να μας δείξει ο Θεός ποιο είναι το θέλημά του και ο δρόμος. But I began to study about the Orthodox Church, its faith, its theology, its practice. Αλλά άρχισα να μελετώ για την Ορθόδοξη Εκκλησία, για την θεολογία της, για την πίστη της, για την πρακτική της. And one of the first books I read, και ένα από τα πρώτα βιβλία που διάβασα, had been written by an American who had converted to Orthodoxy. Ήταν γραμμένο από έναν Αμερικανό ο οποίος είχε μεταστραφεί στην Ορθοδοξία. He is a priest, Father Peter Gilchrist. Είναι ιερέας, ονομάζεται πατήρ Πέτρος Γκίλκουιστ. And he wrote a book about his journey to Orthodoxy. Και έγραψε ένα βιβλίο για το δικό του ταξίδι προς την Ορθοδοξία. Together with 2,000 other Americans. Μαζί με άλλους 2,000 Αμερικανούς. And I discovered in reading this book that in 1987, και διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, ανακάλυψα το 1987, that these 2,000 Protestants, οι 2,000 Προτεστάντες, had converted to Orthodoxy. Είχαν μεταστραφεί στην Ορθοδοξία. And as I read the book, I was simultaneously attracted and repulsed. Και ενώ το διάβαζα το βιβλίο, ήμουνα συγχρόνως και με ήλκε συγχρόνως, αλλά και με αποθούσε. I was attracted to the journey because Father Peter had been asking many of the same questions I was asking. Με ήλκε το βιβλίο διότι ο πατήρ Πέτρος ρωτούσε τις ίδιες ερωτήσεις οποίες και εμένα απασχολούσαν. But I was very disturbed with some of the answers that he had found. Αλλά με ενοχλούσαν πάρα πολύ οι απαντήσεις που είχε βρει. Nevertheless, I decided that I needed to speak with someone personally, not simply read the books, but also to meet the people. Παρ' όλα αυτά αποφάσισα να κατάλαβω ότι έπρεπε να μιλήσω με κάποιον, όχι μόνο να διαβάζω ένα βιβλίο, αλλά έπρεπε να μιλήσω ζωντανά με κάποιους ανθρώπους. And so after reading the book that evening, I phoned one of the priests who was part of this movement of 2,000 Americans. Και έτσι εκείνο το απόγευμα που διάβασα το βιβλίο, τηλεφώνησα έναν από τους ιερείς που ήταν ένα μέλος από τους 2,000 εκείνους τους Αμερικανούς. And I met with him the next morning. Και συναντήθηκα μαζί του το επόμενο πρωί. And that was the beginning of the end for me, really. Και αυτή ήταν η αρχή του τέλους για μένα στην πραγματικότητα. Although I didn't know it at the time. Παρόλο που δεν το ήξερα τότε. In fact, it amazes me now to realize that even before my church and I began to pray and fast, God had provided an answer to our prayers and fasting. Πραγματικά με εντυπωσιάζει πολύ το γεγονός που σκέφτομαι τώρα ότι ακόμα και πριν αρχίσουμε να νηστεύουμε και να προσευχόμαστε μαζί με την Εκκλησία μου για να μας δείξει ο Θεός τον δρόμο, ο Θεός είχε ήδη δώσει την απάντηση. Each time I think about this, I realize that He is good and He loves mankind. Κάθε φορά που σκέφτομαι αυτό, καταλαβαίνω ότι πραγματικά είναι καλός και ότι αγαπάει την ανθρωπότητα. For the next many months, 7 days a week, I was reading the Church Fathers, I was meeting with Orthodox priests, and visiting, each time I was able to do so, visiting Orthodox churches. Για πολλούς μήνες μετά, 7 ημέρες την εβδομάδα, μελετούσα τους πατέρες και έκανα συναντήσεις με Ορθόδοξους ιερείς και διάβαζα Ορθόδοξα βιβλία. It was a time of great struggle for me and a time of great agony for me. Ήταν μια περίοδος μεγάλης μάχης για μένα και μεγάλης αγωνίας. Perhaps one of the crucial moments came. Μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές ήρθαν μάλλον when I realized that my investigation into the Orthodox faith, όταν κατάλαβα ότι η έρευνά μου για την Ορθόδοξη πίστη was not a frustrating distraction
from the important issue of prayer and fasting. Δεν ήταν μια ενοχλητική απόσπαση από την νηστεία και την προσευχή. It was not simply an annoying inconvenience. Δεν ήταν απλώς μια ενοχλητική έλλειψη άνεσης. I realized that it was either God or the devil. Κατάλαβα ότι ήταν ή ο Θεός ή ο διάβολος. I realized that either the Orthodox Church was the answer to our prayers and fasting, or it was a deception and a trick of the devil. Κατάλαβα ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ή ήταν η απάντηση στην νηστεία και την προσευχή μας ή ήταν μια απάτη του διαβόλου. And this was a horrible revelation for me. Και αυτό ήταν μια φοβερή αποκάλυψη για μένα. It took on the significance of life and death for me. Είχε την σημασία του θέματος ζωής και θανάτου για μένα. Already in my spirit I sensed that this was from God. Ήδη όμως καταλάβαινα με το μυαλό μου, με την καρδιά μου, ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού για μένα. But intellectually I could not accept it. Διανοητικά όμως με το μυαλό μου δεν μπορούσα να το αποδεχτώ. I was a very typical Westerner. Ήμουν ένας τυπικός δυτικός άνθρωπος. In the West our heads are split from our hearts. Στη Δύση το μυαλό μας είναι χωρισμένο από την καρδιά μας. And so there was a split within me. In my heart I felt drawn to the Orthodox faith, to the worship and the mystery of it. Έτσι λοιπόν υπήρχε ένας διαχωρισμός, ένα χάσμα μέσα μου. Η καρδιά μου ελκυόταν από την Ορθοδοξία και το μυστήριο το οποίο υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. But intellectually I had many, many arguments against it, great difficulties with it. Αλλά το μυαλό μου είχε πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλά επιχειρήματα εναντίον αυτού. And it took months of praying and fasting, months of studying, months of arguing and listening. Και χρειάστηκαν πάρα πολλοί μήνες προσευχής και νηστείας, μελέτης. At one period, in fact, the tension was so great between my heart and my head that I became very ill. Σε μια περίοδο μάλιστα η ένταση μεταξύ της καρδιάς μου και του μυαλού μου ήταν τόσο μεγάλη ώστε αρρώστησα. I would spend days in bed, too ill to get up, but not too ill to read. Ήμουνα αρκετά, πέρασα πολλές μέρες στο κρεβάτι, αισθανόμενος πάρα πολύ άρρωστος για να σηκωθώ και να εργαστώ, αλλά ευτυχώς δεν ήμουν τόσο άρρωστος ώστε να διαβάσω. Finally I came to the conviction. I was convicted in my heart and I was convicted intellectually that God was calling me into the Orthodox Church. Μετά από όλα αυτά έφτασα στην πεποίθηση και πίστηκα πλέον ότι ο Θεός με καλούσε στην Ορθοδοξία. And not only calling me, but calling my congregation as well. Και δεν καλούσε μόνο εμένα, αλλά καλούσε και όλη την εκκλησία μου. Some people have asked, why didn't you just go into the Orthodox Church? Why did you try and bring your entire congregation with you? Μερικοί άνθρωποι με ρώτησαν γιατί μόνος σου δεν πήγες στην Ορθοδοξία και θέλησες να πάρεις και όλη σου την εκκλησία μαζί. And I answered that God made me a shepherd of these sheep. Και τους απάντησα ότι ο Θεός με έθεσε ποιμένα αυτών των προβάτων. And that the entire congregation was praying and fasting for his direction, not just me. Και ότι ολόκληρη η εκκλησία προσευχότανε και νίστευε για να της δώσει ο Θεός την κατεύθυνση και όχι μόνο εγώ. And when he answered the prayers, he was answering their prayers and not just mine. Και όταν απάντησε στις προσευχές, απάντησε και τις δικές τους προσευχές και όχι μόνο τις δικές μου. And so the time came when I phoned an Orthodox priest and told him that I believed that the Orthodox Church was the one holy Catholic and apostolic church. Έτσι λοιπόν έφτασε κάποτε ο καιρός, οπότε τηλεφώνησα έναν Ορθόδοξο ιερέα και του είπα ότι ήμουν απεπισμένος ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία και Καθολική Εκκλησία. And you should understand that I did not become Orthodox because I was upset with Protestantism. Και αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι δεν έγινε Ορθόδοξος επειδή δεν ήμουν εναντίον των Προτεσταντών. I did not become Orthodox because I had romantic illusions about Orthodoxy. Ούτε έγινα Ορθόδοξος επειδή είχα κάποιες ρομαντικές παρεστήσεις σχετικά με την Ορθοδοξία. I did not become Orthodox because I had illusions about some kind of Byzantine fantasy.
Δεν έγινε ορθόδοξος επειδή είχα κάποιες παρεστήσεις σχετικά με ένα είδος βυζαντινής φαντασίας και ονειροπόλησης. I became orthodox for one reason only. Έγινε ορθόδοξος για έναν και μόνο λόγο. Out of obedience to the truth. Από υπακοή στην αλήθεια. And those in my church who became orthodox with me. Και όλοι εκείνοι από την εκκλησία μου που έγιναν ορθόδοξοι μαζί με μένα. Became orthodox for one reason only, out of obedience to the truth. Έγιναν ορθόδοξοι για έναν και μόνο λόγο, από υπακοή στην αλήθεια. In fact, we were a rather sad group. We were not happy at all about becoming orthodox. Στην πραγματικότητα ήμασταν αρκετά λυπημένοι. Δεν ήμασταν χαρούμενοι που γινόμασταν ορθόδοξοι. For us, it was a crucifixion. Για μας ήταν μια σταύρωση. We were dying to everything that we had known. Έπρεπε να πεθάνουν όλα όσα γνωρίζαμε. It meant that we were giving up an entire way of life, the only way of life that we had known as Christians. Σήμαινε ότι έπρεπε να απαρνηθούμε οτιδήποτε γνωρίζαμε ως χριστιανικό τρόπο ζωής. And we were entering into something that we did not know and was quite foreign to us. Και μπαίναμε μέσα σε ένα καινούριο περιβάλλον το οποίο δεν το γνωρίζαμε και ήταν τελείως ξένο για μας. But we were faced with a choice, to obey God or to disobey God. Αλλά είχαμε να αντιμετωπίσουμε την επιλογή, να υπακούσουμε στον Θεό ή να δείξουμε ανυπακοή. And so we obeyed. Και έτσι υπακούσαμε. It was only after obeying God and entering into the Orthodox Church that we discovered the almost unbelievable treasure that He had given us. Και ήταν μόνο αφού υπακούσαμε στον Θεό και μπήκαμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία που καταλάβαμε τι μεγάλος θησαυρός ήταν αυτός ο οποίος μας είχε δώσει. And I've thought many times of the Old Testament scripture that says, with obedience comes understanding. Και πολλές φορές μου ήρθε στο νου το παλαιοθετικό χωρίο ότι η κατανόηση έρχεται με την υπακοή. So we became orthodox. Έτσι λοιπόν γίναμε ορθόδοξοι. And what we discovered is that we are now a part of a phenomenon in America that is very unusual. Και έτσι καταλάβαμε ότι είμαστε ένα μέρος ενός φαινομένου στην Αμερική το οποίο είναι αρκετά ασυνήθιστο. This is a very unique period of history for America. Είναι μια πραγματικά μοναδική περίοδος στην ιστορία της Αμερικής. And it's a very unique period of history for the Orthodox Church as well. Και είναι επίσης και μια μοναδική περίοδος στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Because now for the first time in the history of Orthodoxy, the church, the Orthodox Church is in the West. This Eastern Church is in the West today. Γιατί τώρα, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αυτή η Ανατολική Εκκλησία βρίσκεται μέσα στην Δύση. And it is increasingly in the West. Και αυξάνεται μέσα στην Δύση. Today in the United States, there are thousands of Americans who are converting to Orthodoxy every year. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική υπάρχουν χιλιάδες που επιστρέφουν και μεταστρέφονται στην Ορθοδοξία κάθε χρόνο. And this is something of a wonder and a miracle to us. Και αυτό είναι πραγματικά ένα θαύμα για μας. It's also an amazing challenge. Είναι επίσης όμως και μια εντυπωσιακή πρόκληση. It presents us with great hope in America. Διότι μας δίνει μεγάλη ελπίδα στην Αμερική. But it presents us with a great challenge also. Αλλά και μας δίνει και μας προσφέρει μια μεγάλη πρόκληση. And that is that one becomes orthodox by baptism and chrismation. Και αυτή είναι το ότι όταν γίνεις ορθόδοξος με βάπτισμα και χρίσμα. But one only becomes orthodox within one's heart by struggling for the rest of one's life. Ναι, ότι δεν γίνεις ορθόδοξος μόνο με βάπτισμα και χρίσμα, αλλά γίνεσαι με την μεταστροφή της καρδιάς και της ζωής. It's easy for you here in Greece. Είναι εύκολο για σας εδώ στην Ελλάδα. Because you have a rich tradition of Orthodoxy. Γιατί έχετε μια πολύ πλούσια παράδοση στην Ορθοδοξία. You have Orthodox churches everywhere. Έχετε Ορθόδοξες εκκλησίες παντού. You have saints and relics everywhere. Έχετε αγίους και λείψανα παντού. You have spiritual fathers and mothers everywhere. Έχετε πνευματικούς πατέρες και μητέρες παντού. In America, my spiritual father lives 1,500 miles away from me. Στην Αμερική ο πνευματικός μου πατέρας ζει 1,500 μίλια μακριά από μένα. It's very difficult for us.
Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για μας στην Αμερική όταν θέλουμε να γίνουμε Ορθόδοξοι να το πετύχουμε αυτό. Some Orthodox here in the East have said, in fact, it must be impossible. Μερικοί εδώ πέρα έχουν πει ότι αυτό πρέπει να είναι σχεδόν αδύνατο. How can a convert become Orthodox in a convert church? Πώς ένας μεταστραφής μπορεί να γίνει Ορθόδοξος μέσα σε μια μεταστραφής εκκλησία? And I can only reply by the grace of God. Και μπορώ να απαντήσω ότι μόνο με τη χάρη του Θεού. And that what is impossible for man is possible for God. Αυτό το οποίο είναι αδύνατο για τους ανθρώπους είναι δυνατό για τον Θεό. But regardless of whether it seems right or not, αλλά άσχετα από το κατά πόσο δείχνει σωστό ή όχι, thousands of Americans continue to convert to the Orthodox Church. Χιλιάδες Αμερικανοί συνεχίζουν να μεταστρέφονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. And for this I say, δόξα τω Θεώ. Και γι' αυτό το λόγο λέω δόξα τω Θεώ. I think perhaps I'll end it there and ask if there are any questions. Και νομίζω ότι θα σταματήσω μάλλον εδώ και θα ρωτήσω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Τις γραπτές σας ερωτήσεις μπορείτε να τις δίνετε στα παιδιά που είναι στο πλάι και αν κάποιος θέλει να κάνει μια προφορική ερώτηση, δυστυχώς χωρίς μικρόφωνο, μπορεί να πάρει το λόγο. Θα τη μεταφράσω την ερώτηση. How did the other Protestants in America respond to us? How do they respond to us? Η ερώτηση είναι με ποιον τρόπο σας βλέπουν οι άλλοι Προτεστάντες Αμερικανοί. Well, it's a little difficult to answer that question. Είναι πραγματικά λίγο δύσκολο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Because in the first place you have to realize how large America is. Γιατί πρέπει καταρχάς να κατανοήσετε πόσο μεγάλη είναι η Αμερική. I know more about Greece than I do about New York. Δεν ξέρω περισσότερα για την Ελλάδα πόσα ξέρω για τη Νέα Υόρκη. It's traveling from San Francisco near where I live to New York is like traveling from London to Moscow and halfway back again. Για να ταξιδέψει κανένας από το Σαν Φρανσίσκο όπου ζω στη Νέα Υόρκη είναι σαν ταξιδεύει από το Λονδίνο στη Μόσχα για να ξαναγυρίσει. And then secondly, you also have to realize. Και επίσης πρέπει και κατά δεύτερο λόγο πρέπει επίσης να καταλάβετε that when you speak of Orthodoxy, you speak of one church. Όταν μιλάτε για Ορθοδοξία, μιλάτε για μία εκκλησία. When you speak of Catholicism, you speak of one group, one church. Όταν μιλάτε για τους Ρωμαιοκαθολικούς, εννοείται και πάλι μία εκκλησία, μία ομάδα. But when you speak of Protestantism, you speak of 20,000 different churches. Αλλά όταν μιλάτε για Προτεσταντισμό, μιλάτε για 20,000 διαφορετικές εκκλησίες. And so you have 20,000 different responses. Έτσι λοιπόν έχετε 20,000 διαφορετικές απαντήσεις. There are many Protestants who are fascinated by what we have done, what God has done for us. Υπάρχουν πάρα πολλοί Προτεστάντες οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι με αυτό το οποίο έχει κάνει ο Θεός για μας. This is a unique period in the religious history of America. Αυτή είναι μια πραγματικά μοναδική περίοδος στη θρησκευτική ιστορία της Αμερικής. And many Protestants are dissatisfied with their experience of Protestantism. Και πολλοί Προτεστάντες είναι δυσαρεστημένοι από την εμπειρία τους που έχουν μέσα στον Προτεσταντισμό and they are searching for truth. Και ψάχνουν για την αλήθεια. And they are willing to listen to what happened to us. They're willing to listen to our experience. Και θέλουν πάρα πολύ να ακούσουν το τι έγινε σε εμάς και για την εμπειρία μας. There are also many Protestants who are the equivalents of Orthodox zealots. Υπάρχουν και πολλοί Προτεστάντες οι οποίοι είναι κατά αναλογία ότι είναι και οι Ορθόδοξοι ζηλωτές. And they're not willing to listen to anybody. Και δεν θέλουν να ακούσουν σε κανέναν. About anything. Για τίποτα. Κανέναν και για τίποτα. And so they're not interested in what we are doing and they call us heretics and that sort of thing. Έτσι λοιπόν δεν τους ενδιαφέρει αυτό το οποίο κάνουμε και μας αποκαλούν αιρετικούς και όλο αυτό το είδος τα πράγματα. But this movement to Orthodoxy. Αλλά αυτή η κίνηση προς την Ορθοδοξία is becoming more and more noticed in America. Γίνεται όλο και πιο πολύ εμφανή στην Αμερική. Just before coming here, for instance, I was asked to give an interview for the Wall Street Journal about becoming Orthodox. Μόλις πριν έρθω στην Ελλάδα, μου ζήτησαν να δώσω μια συνέντευξη στην
It's a newspaper called the Wall Street Journal. It's something like the New York Times or the London Times. The Wall Street Journal είναι μία από τις σημαντικότερες εφημερίδες στην Αμερική. Και συνέντευξη για το πώς έγινε ορθόδοξος. Which tells me that this movement to orthodoxy has come to the attention of what we call mainstream America. Και αυτή η κίνηση προς την Ορθοδοξία έχει πραγματικά προσεχθεί από αυτό το οποίο ονομάζουμε το κύριο ρεύμα της θρησκείας του μεσαρισμού στην Αμερική. Πάτερ Σεραφείμ, θα ήθελα να ρωτήσω μέχρι ποιο σημείο και ως προς τι αντιδιαστέλει την ορθόδοξη χριστιανική εμπειρία από την προτεσταντική χριστιανική εμπειρία. Σε ποια ένταση είναι αυτά τα δύο αντίθετα και ως προς τι. In order to answer the question, για να απαντήσω στην ερώτηση, again, you have to understand that there are many different kinds of Protestantism. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά είδη προτεσταντισμού. For instance, you have some Protestant denominations which believe that there are such things as sacraments, mysteries. Για παράδειγμα, υπάρχουν ορισμένες προτεσταντικές ομολογίες οι οποίες πιστεύουν ότι υπάρχουν αυτά που ονομάζουμε εμείς μυστήρια. You have other Protestants who believe that that's a Roman Catholic heresy. Άλλοι όμως Προτεστάντες πιστεύουν ότι αυτό είναι μια ρωμαιοκαθολική αίρεση. You have some Protestants who believe that there are bishops and priests. You have other Protestants who believe that that's a Roman Catholic heresy. Υπάρχουν άλλοι Προτεστάντες που πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχουν επίσκοποι και ιερείς και άλλοι Προτεστάντες πιστεύουν ότι αυτό είναι επίσης μια ρωμαιοκαθολική αίρεση. You have some Protestants who believe that you should baptize babies. You have other Protestants who say that that's a Roman Catholic heresy. Υπάρχουν Προτεστάντες που πιστεύουν στον νηπιοβαπτισμό και άλλοι που πιστεύουν ότι επίσης είναι μια ρωμαιοκαθολική αίρεση. Now that means that when some Protestants come to Orthodoxy, there are many things that are very familiar to them. And other Protestants come to Orthodoxy and it's entirely strange and foreign for them. Έτσι λοιπόν υπάρχουν Προτεστάντες που όταν μεταστρέφονται στην Ορθοδοξία υπάρχουν αρκετά πράγματα κοινά που βρίσκουν κοινά εκεί, ενώ υπάρχουν Προτεστάντες που μεταστρέφονται και είναι τελείως ξένα αυτά που βρίσκουν στην Ορθοδοξία. Μία ερώτηση λέει: Πάτερ, μας αναφέρατε όλα τα οφθαλμοφανή γεγονότα της πορείας σας προς την Ορθοδοξία. Πείτε μας ποια ήταν τα πνευματικά σας αδιέξοδα, τα οντολογικά σας αδιέξοδα στην προηγούμενη εκκλησία σας. I think in a sense I could say that I exhausted the possibilities of Protestantism. Θα μπορούσα κατά κάποιο τρόπο να πω ότι εξύντλησα όλες τις πιθανότητες και τις δυνατότητες που μπορεί να δώσει ο Προτεσταντισμός. I was tired of Protestant theology. Ήμουνα κουρασμένος, κουράστηκα από την Προτεσταντική θεολογία. I had given my life to studying theology for some 11-12 years. Κατανάλωσα 11-12 χρόνια από τη ζωή μου για να σπουδάσω την Προτεσταντική θεολογία. And I taught theology for some years after that. Και δίδαξα θεολογία και για μερικά χρόνια μετά από αυτό. But it became something very lifeless for me, something without life. Αλλά έγινε κάτι χωρίς ζωή για μένα. It was simply scholasticism. Ήταν ένας σκέτος σχολαστικισμός. You see, as you know, in Orthodoxy better than I know. Όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα στην Ορθοδοξία, theology is worship. Η θεολογία είναι λατρεία. If you want to know what the church believes, εάν θέλετε να μάθετε και να γνωρίζετε τι πιστεύει η Εκκλησία, then listen to the prayers of the church. Τότε ακούστε τις προσευχές της Εκκλησίας. Listen to the hymns of the church. Ακούστε τους ύμνους της Εκκλησίας. In Orthodoxy, theology and worship are the same thing. Στην Ορθοδοξία, θεολογία και λατρεία είναι το ίδιο πράγμα. In Protestantism, they're completely divorced. Στον Προτεσταντισμό είναι τελείως χωρισμένα μεταξύ. One can be an excellent Protestant theology. Ένας μπορεί να είναι ένας θαυμάσιος Προτεστάντης θεολόγος. And be entirely without spiritual sensitivity. Και να μην έχει καθόλου πνευματική ευαισθησία. Other people believe that their entire life is involved in worship
Άλλοι άνθρωποι πιστεύουν ότι όλη τους η ζωή είναι, έχει σχέση με τη λατρεία. And they have absolutely no theological sense whatsoever. Αλλά δεν έχουν καμία θεολογική γνώση, σχεδόν καμία θεολογική γνώση. And I was becoming spiritually sick because of this split, this division, this illness. Και όταν αρρώστησα πνευματικά εξαιτίας αυτής της, αυτού του διαχωρισμού. And so I didn't know it at the time. I did not know it at the time. Και δεν το γνώριζα τότε, εκείνη τη στιγμή. But I had come to the end of Protestantism for me. Αλλά είχα φτάσει στο τέλος του Προτεσταντισμού για μένα. My heart knew that, but my head took time to learn. Η καρδιά μου το ήξερε αυτό, αλλά χρειάστηκε αρκετός χρόνος για το μυαλό μου να το μάθει. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν ο Προτεστάντης ή ο Ρωμακαθολικός ή οποιοσδήποτε άλλος αλλόδοξος ζει κάτι από τη χάρη του Θεού που ζει ο Ορθόδοξος Χριστιανός, τη χάρη του Θεού ιδίως με τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας ή ζει κάτι, αλλά αυτό είναι απείρως μικρότερο από αυτό που ζει ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Yes, I believe completely. Πιστεύω πραγματικά απόλυτα that the Protestant experience at its best, ότι η προτεσταντική εμπειρία στο καλύτερο της, στο ανώτερο της σημείο, does not approach the mystery of Orthodoxy. Δεν μπορεί να προσεγγίσει το μυστήριο της Ορθοδοξίας. Μια άλλη ερώτηση λέει, κατά πόσο η Ορθόδοξη Εκκλησία που γνωρίσατε μέσα από τη μελέτη των συγγραμμάτων πατέρων της Εκκλησίας ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε αυτό που σήμερα αποτελεί την Ορθόδοξη Εκκλησία? Yes and no. Και ναι και όχι. It is often the case that Americans who convert to Orthodoxy, συμβαίνει συχνά για έναν Αμερικανό που μεταστρέφεται στην Ορθοδοξία, are very enamored with the purity of Orthodoxy that they read about in history. Ενθουσιάζονται πολύ με την αγνότητα της Ορθοδοξίας την οποία διαβάζουν στην ιστορία. And as a result, they're quite unprepared for the mess that we are. Και ως ένα σημείο είναι απροετοίμαστοι για την αναταραχή στην οποία βρισκόμαστε και είμαστε. And it is disillusioning sometimes to come to Orthodoxy knowing that it's the truth and discovering that it's in a terrible mess. Και είναι πραγματικά αποθαρρυνικό πολλές φορές να ξέρεις ότι πηγαίνεις στην Ορθοδοξία η οποία είναι η αλήθεια και να την βρίσκεις σε μια άσχημη κατάσταση. But anyone who has ever read the New Testament knows that it's always been that way. Αλλά όποιος έχει διαβάσει την Καινή Διαθήκη γνωρίζει ότι πάντοτε ήταν έτσι. The 12 apostles were a terrible mess. Οι 12 Απόστολοι ήταν σε μια άσχημη κατάσταση. Read St. Paul's first letter to the Corinthians. Διαβάστε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. A wonderfully spiritual church. Μια θαυμάσια πνευματική εκκλησία. A terrible mess. Που βρισκόταν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. I would never want to be the priest of the Corinthian church. Ποτέ δεν θα ήθελα να είμαι ιερέας στην εκκλησία των Κορινθίων. So I say yes and no. Γι' αυτό λοιπόν λέω και ναι και όχι. Ως φοιτητές, λέει η επόμενη ερώτηση, τα πλαίσια των φοιτητικών ανταλλαγών ενδέχεται να έρθουμε σε επαφή με προτεστάντες νέους. Σε μια σχετική συζήτηση, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία της ορθόδοξης πίστης μας που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να προβληματίσουν τον συνομιλητή μας? I think, again, without question, νομίζω και πάλι ότι χωρίς αφιβολία, the most important issue is to answer the question, what is the church? Ότι το πιο σημαντικό θέμα είναι να απαντήσουμε στην ερώτηση τι είναι η Εκκλησία. Our Lord Jesus said, I will build my church. Ο Κύριος μας είπε ότι θα κτίσω την εκκλησία μου. Did he build a church or did he not build a church? Έκτισε την εκκλησία του ή δεν την έκτισε? If he built a church, then why should I start a new one? Εάν έκτισε εκείνος την εκκλησία, τότε γιατί εγώ να ξεκινήσω μια καινούρια? And if there are problems in that church, και αν υπάρχουν προβλήματα μέσα σε αυτή την εκκλησία, they will never be solved by starting a new church. Ποτέ δεν θα λυθούν εάν ξεκινήσω εγώ μια καινούργια εκκλησία.
We have 400 years of Protestant history. Έχουμε 400 χρόνια προτεσταντικής ιστορίας. And we know what the fruit is. Και ξέρουμε ποιος είναι ο καρπός της. Division. Διχασμός. Division after division. Διχασμός και διαίρεση μετά τον διχασμό και τη διαίρεση. The loss of true theology. Η απώλεια της αληθινής θεολογίας. The loss of true worship. Η απώλεια της αληθινής λατρείας. I do not mean by that. Με αυτό δεν εννοώ that there are no good Protestants, or there are no true believing Protestants. Ότι δεν υπάρχουν καλοί Προτεστάντες ή ότι δεν υπάρχουν αληθινά πιστεύοντες Προτεστάντες. I simply mean that the experiment is a failure. Απλώς εννοώ ότι το πείραμά τους έχει αποτύχει. The revelation for me was the church. Η αποκάλυψη για μένα ήταν η Εκκλησία. A Protestant believes in Jesus Christ. Ένας Προτεστάντης πιστεύει στον Ιησού Χριστό. A Protestant believes in the Holy Trinity. Πιστεύει στην Αγία Τριάδα. A Protestant believes in a spiritual experience of the Holy Spirit. Πιστεύει σε μια πνευματική εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. A Protestant does not know what the church is. Αλλά ο Προτεστάντης δεν γνωρίζει τι είναι η Εκκλησία. And I think that's the key issue. Και αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα κλειδί. I found quite a revelation when I began to read the Orthodox Fathers, for instance, Saint Ignatius of Antioch. Ήταν αποκάλυψη για μένα όταν διάβασα στους πατέρες και ιδίως τον Ιγνάτιο Αντιοχίας. I think a Protestant has to come to grips with what Saint Ignatius says about the Church. Νομίζω ότι ένας Προτεστάντης πρέπει να μάθει το τι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος για την Εκκλησία. I think this is the key issue, the doctrine of the Church. Είναι πραγματικά η διδασκαλία για την Εκκλησία είναι το θέμα κλειδί. And by the way, we should never, as Orthodox, we should never, ever discuss these matters in a triumphalistic way. Και με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να πω ότι εμείς οι Ορθόδοξοι ποτέ δεν πρέπει να συζητούμε αυτά τα θέματα θριαμβολογώντας. We have absolutely nothing to be triumphalistic about. Δεν έχουμε τίποτα να θριαμβολογούμε. We have much to be ashamed of. Έχουμε αρκετά για να αισθανόμαστε ντροπή για αυτά. So we should never ever think that we are somehow better than Protestants or Catholics. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει ποτέ να πιστεύουμε ότι είμαστε κατά κάποιον τρόπο καλύτεροι από τους Προτεστάντες ή τους Ρωμακαθολικούς. Because we are not. Γιατί δεν είμαστε. Με αφορμή και τα τελευταία που είπε ο πατήρ Σεραφείμ, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η άποψή του για το λεγόμενο διάλογο των εκκλησιών μέσα από την προηγούμενη εμπειρία του στον Προτεσταντισμό. Και κάτι άλλο, τι ήταν αυτό που τον έκανε να απορρίψει τελείως τον καθολικισμό όταν βρέθηκε σε εκείνη την πνευματική κρίση. These are two different questions. These are two questions. The first question is what do I think about the dialogue between the churches, or that is the dialogue between the Orthodox Church and the Catholics and Protestants. Η πρώτη ερώτηση είναι σχετικά με το τι πιστεύω για τον διάλογο σχετικά με την Ορθοδοξία και την Ρωμακαθολικισμό και τις προτεσταντικές ομολογίες. When the ecumenical movement began in the late 1940s, όταν η οικουμενική κίνηση ξεκίνησε στα τέλη του 1940, It was started by the best Protestant theologians. Ξεκίνησε από τους καλύτερους Προτεστάντες θεολόγους. It was started by men who truly wanted to know the truth. Ξεκίνησε από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήθελαν να μάθουν την αλήθεια. It was started by men who were familiar with the writings of the fathers. Ξεκίνησε από ανθρώπους οι οποίοι είχαν γνώση των κειμένων των πατέρων της Εκκλησίας. They were, if I might use the phrase, true evangelicals. Ήτανε, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω την έκφραση, πραγματικοί ευαγγελικοί. That ecumenical movement no longer exists today. Αλλά αυτή η οικουμενική κίνηση δεν υπάρχει σήμερα. Today, the ecumenical movement is very, very different. Σήμερα η οικουμενική κίνηση είναι πολύ διαφορετική. The Protestants who are in the leaders, the leaders of the ecumenical movement often don't believe the faith at all. Οι Προτεστάντες οι οποίοι είναι ηγούνται την οικουμενική κίνηση δεν πιστεύουν καθόλου στην πίστη. I recognize that some of them do believe in the Trinity, but I know that many of them don't believe in it at all. Γνωρίζω ότι πολλοί πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς πραγματικά δεν πιστεύουν ούτε στην Αγία Τριάδα. Today it is no longer simply a dialogue between Christians. Σήμερα δεν είναι πλέον ένας διάλογος μεταξύ χριστιανών. It has now become a movement of syncretism. Έχει γίνει σήμερα ένα συγκριτιστικό κίνημα.
And so, for instance, you can have meetings of the World Council of Churches where Korean Christians, Presbyterians, mind you, from where I came, stand up and advocate ancestor worship. Έτσι λοιπόν μπορεί να συναντήσεις σε τέτοιου είδους συνεδριάσεις και συναντήσεις Κορεάτες Προτεστάντες οι οποίοι θα σηκωθούν και θα επικαλεστούν την θρησκεία των προγόνων τους. They offer prayers in the name of God the Mother. Προσφέρουν και προσεύχονται στο Θεό Μητέρα. They advocate, goddess worship. Επικαλούνται θεές, λατρεία σε θεές. This is no longer a Christian ecumenical movement, but a very syncretistic movement. Αυτό δεν είναι πλέον ένα χριστιανικό οικουμενικό κίνημα, αλλά ένα συγκριτιστικό κίνημα. I think dialogue between Christians is not only permitted, I think it should take place. Νομίζω ότι ο διάλογος μεταξύ των χριστιανών όχι μόνο πρέπει να επιτρέπεται, αλλά και πρέπει να γίνεται. But there should, it should only happen, it should only happen with Orthodox representatives who understand what the Orthodox faith is and who always advocate that faith. Αλλά πρέπει να γίνεται μόνο με ορθόδοξους εκπροσώπους οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι η ορθόδοξη πίστη και, και να επικαλούνται αυτή την ορθόδοξη πίστη. And I'm quite worried sometimes with the dialogues that I see and the things that I read from these dialogues. Και ανησυχώ πραγματικά πολλές φορές με τον διάλογο τον οποίο γίνεται και τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου. Quite frankly, in its present state, I think it's a waste of time. Ειλικρινά πιστεύω ότι στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα είναι ένα χάσιμο χρόνο. Well, when I say that, understand that I'm absolutely nobody, and that's my stupid opinion. Και λέγοντας αυτό, γνωρίζω ότι δεν είμαι κανένας και ότι αυτή είναι μια. Go ahead and say it. Μια χαζήμο άποψη. There was a second question. What was the second question? Ναι, και η δεύτερη ερώτηση ήταν. No, say in English. Why did I not become a Roman Catholic? I know Roman Catholicism very well. Γνωρίζω τον Ρωμακαθολικισμό πάρα πολύ καλά. Many of my family are Roman Catholics. Πολλοί από την οικογένειά μου ήταν Ρωμακαθολικοί. I attended Roman Catholic catechism when I was a young boy. Παρακολούθησα Ρωμακαθολική κατήχηση όταν ήμουν μικρό παιδί. Mainly because I could get out of school early to go if I went to catechism. Κυρίως επειδή έφευγα νωρίς από το σχολείο και έτσι πήγαινα στο κατηχητικό. But I was also very attracted to the spirituality of monasticism. Αλλά ήμουν με ήλκησε από το ρωμακαθολικισμό ή in the Catholic Church. Από το μοναχισμό, από το πνεύμα του μοναχισμού που υπάρχει. But I'm speaking about a pre-Vatican II Roman Catholic Church. Αλλά αναφέρομαι στην προ-Βατικάνη, πριν από την Δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο, τη Ρωμακαθολική Εκκλησία που ήταν πριν από τη Δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο. The Roman Catholic Church that I knew as a boy no longer exists. Η Ρωμακαθολική Εκκλησία την οποία γνώριζα ως μικρό παιδί δεν υπάρχει πλέον. The worship has changed. Η λατρεία της έχει αλλάξει. If you go to a typical Roman Catholic church in America, there's not much difference between that and a Protestant church. Όταν πας σε μια τυπική Ρωμακαθολική εκκλησία στην Αμερική, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά από μια Προτεσταντική εκκλησία. The theology has changed drastically. Η θεολογία της έχει αλλάξει δραστικά. And it was my opinion, it was my conclusion that this was a result of having separated itself from the one Holy Catholic Apostolic Church. Και ήταν η γνώμη μου και μάλλον το συμπέρασμά μου ότι αυτό έγινε επειδή η ίδια η Ρωμακαθολική Εκκλησία είχε χωρίσει τον εαυτό της από την Ορθόδοξη. It was my opinion as a Protestant. Ήταν η γνώμη μου ως Προτεστάντης. And it continues to be my opinion today as an Orthodox priest. Και συνεχίζει να είναι η γνώμη μου αυτή ως Ορθόδοξος ιερέας. That basically there's no difference between a Protestant and a Roman Catholic. Βασικά δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ Προτεσταντών και Ρωμακαθολικών. It's just that the Protestants have raced ahead faster than the Catholics. It's just that the Protestants are ahead of the Catholics. Απλώς οι Προτεστάντες έχουν κάνει αρκετά βήματα. Περισσότερα βήματα και πιο μπροστά από τον εαυτό τους. Τρέχοντας μακριά από την Εκκλησία. But in this decade they're beginning to catch up. Αλλά
Today the Catholics are beginning to catch up with the Protestants. The Catholics. Right, but σήμερα οι Ρωμακαθολικοί ήδη τους φτάνουν τους Προτεστάντες. Τόσο γρήγορα δηλαδή αποχωρίζονται και απομακρύνονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Father, can I ask you a question in English? Where are you? I'm here. Here I am. Do you believe, Father, that whoever is seeking the truth will find it? God shows it to them. If you are in whatever church you are in, even if you are in no church whatsoever, and if you're simply seeking the truth, will God reveal it to you in some way? Finally, you will get there or get to the Orthodox Church or that moment before you die. I don't know. Do you understand what I mean? Yes, yes. Η ερώτηση είναι ότι αν κάποιος ψάχνει για την αλήθεια άσχετα με το σε ποια εκκλησία ανήκει, θα μπορέσει να τη βρει. Ποια είναι η γνώμη του πατρός Σεραφείμ γι' αυτό. Saint Paul tells us in his epistle to the Romans, ο Απόστολος Παύλος μας λέει στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους ότι όλοι θα κριθούμε ανάλογα με την αλήθεια την οποία έχουμε. And so if we are seeking the truth in whatever context, we will be judged according to that truth. Και έτσι λοιπόν, αν ψάχνουμε την αλήθεια, άσχετα με το σε ποιο περιβάλλον βρισκόμαστε, θα κριθούμε ανάλογα με αυτή την αλήθεια. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οποιοδήποτε ψάχνει την αλήθεια σε αυτή τη ζωή θα γίνει ορθόδοξος. It means just what Saint Paul said, that those who seek the truth will be judged according to the truth that they have. Και σημαίνει απλώς αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι όποιος ψάχνει την αλήθεια θα κριθεί ανάλογα με την αλήθεια την οποία έχει. Now I'm often asked, I became Orthodox. Does that mean that I don't believe that Protestants are Christians? Πολλές φορές με ρωτούν το ότι έγινα Ορθόδοξος. Αυτό σημαίνει ότι δεν πιστεύω ότι οι Προτεστάντες είναι Χριστιανοί. And I say, of course I believe that Protestants are Christians. Because some are anyway. Η απάντησή μου είναι ότι πιστεύω ότι οι Προτεστάντες είναι Χριστιανοί, τουλάχιστον μερικοί από αυτούς. I just believe they're outside the church. Αλλά απλώς πιστεύω ότι βρίσκονται εκτός της Εκκλησίας. And Protestants ask me sometimes, do you think a Protestant can go to heaven if they're not in the church? Και πολλές φορές οι Προτεστάντες με ρωτούν, πιστεύω αν ο Προτεστάντης μπορεί να πάει στον Παράδεισο ενώ είναι εκτός της Εκκλησίας. If they're outside the church, can a Protestant go to heaven? Εκτός της Εκκλησίας. And I say, yes, of course. Και απαντώ, ναι. The thief on the cross. Ο ληστής επάνω. Δύσκολο πρόβλημα. Not my becoming a priest, that's not controversial. Όχι το ότι έγινα ιερέας. It's the fact that I became a priest so quickly. Αλλά το γεγονός ότι έγινα ιερέας τόσο γρήγορα. It's like having a baby put in charge of driving the car. Είναι σαν να βάζεις ένα μωρό να οδηγάει ένα αυτοκίνητο. And I feel that sometimes, believe me. Και πραγματικά αισθάνομαι με αυτόν τον τρόπο, αισθάνομαι έτσι πολλές φορές. I do not recommend anybody becoming a priest in the same fashion that I became a priest. Δεν συστήνω σε κανένα να γίνει ιερέας όπως έγινα εγώ. But again, you τον τρόπο που έγινα εγώ. You have to understand that we in America are in a unique period of time in the history of Orthodoxy. Αλλά όμως πρέπει να κατανοήσετε ότι εμείς στην Αμερική βρισκόμαστε σε μια μοναδική περίοδο της ιστορίας. Today, not one individual converts to Orthodoxy, but an entire church converts to Orthodoxy. Διότι σήμερα δεν μεταστρέφεται στην Ορθοδοξία ένας μόνο άνθρωπος, αλλά ολόκληρες εκκλησίες. Every month in America, in a slow month, one church converts to Orthodoxy. Κάθε μήνα στην Αμερική, τουλάχιστον μία εκκλησία μεταστρέφεται στην Ορθοδοξία. Sometimes two and three churches convert. Πολλές φορές δύο και τρεις εκκλησίες. This is something unique, something unusual. Αυτό είναι πραγματικά κάτι μοναδικό, κάτι ασυνήθιστο. It's not the way we would like it necessarily. Και δεν είναι απαραίτητο αυτό το οποίο θα θέλαμε. But then God didn't ask us how to do it. He decided to do it His own way. Αλλά ο Θεός δεν μας ρώτησε εάν το κάνει, απλώς το έκανα με τον δικό του τρόπο. Now, I was the priest of a Protestant church. Εγώ ήμουν ο ιερέας μιας προτεσταντικής εκκλησίας. I converted these people to Christ. Μετέστρεψα τους ανθρώπους αυτούς στο Χριστό. I catechized them. Τους κατήχησα. I married them. Τους πάντρεψα. I baptized their children. Βάπτισα τα παιδιά τους. I buried some of them. Έθαψα μερικούς από αυτούς. Who was going to be their priest now? Ποιος θα μπορούσε να γίνει ο ιερέας τους? They became Orthodox because they trusted their shepherd.
έγιναν Ορθόδοξοι επειδή ακριβώς εμπιστεύτηκαν τον ποιμένα τους. If the Orthodox Church had said, Seraphim, you may no longer be the shepherd, εάν η Ορθόδοξη Εκκλησία έλεγε ότι η Σεραφείμ, εσύ δεν μπορείς πλέον να είσαι ο ποιμένας τους, then the sheep would have scattered. Τα πρόβατα θα είχαν διαλυθεί. None of them would have become Orthodox. Κανένας από αυτούς δεν θα γινόταν Ορθόδοξος. I understand that this is not the Orthodox way of doing things. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι ο Ορθόδοξος τρόπος να κάνουμε πράγματα. But today in America it appears to be God's way. Αλλά σήμερα στην Αμερική φαίνεται να είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός ενέχει. Έτσι τελικά νομίζω ότι η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στον Θεό. Now I can tell you that it won't happen this way with the next generation. Μπορώ να σας πω ότι στην επόμενη γενιά δεν θα γίνει με τον ίδιο τρόπο. For example, για παράδειγμα, my sons want to become priests. Οι γιοί μου θέλουν να γίνουν ιερείς. They won't simply be made a priest overnight and given churches. Δεν θα γίνουν ιερείς μέσα σε μια νύχτα και θα τους δοθούν εκκλησίες. First of all, they will grow up in an Orthodox church. Πρώτα θα μεγαλώσουν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. They will attend Orthodox schools of theology. Θα παρακολουθήσουν Ορθόδοξες θεολογικές σχολές. They will spend time in Agion Oros. Θα περάσουν χρόνο στο Άγιον Όρος. And then in the right time, they will serve as a deacon, and then when the bishop judges them ready, they will become priests. Και στον κατάλληλο χρόνο θα υπηρετήσουν, θα διακονήσουν ως διάκονοι, και όταν ο επίσκοπος θεωρήσει ότι είναι ο σωστός χρόνος, θα γίνουν ιερείς. So I represent something that is unique and probably won't happen again, at least in America. Έτσι λοιπόν, εγώ αντιπροσωπεύω κάτι το οποίο είναι μοναδικό και πιθανώς να μην γίνει ξανά, τουλάχιστον στην Αμερική. Γιατί συνήθως οι ετερόδοξοι που μεταστρέφονται στην Ορθοδοξία έχουν πιο ζωντανή πίστη από αυτούς που γεννήθηκαν Ορθόδοξοι, και ποιος είναι ο ανεκτήματος ο σταυρός Ορθοδοξίας που σας έλκυσε στην Ορθοδοξία και που για μας τους είναι αυτονόητος? Well, this is a very good question, a very important question, a very difficult question. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή, σημαντική, αλλά και δύσκολη ερώτηση. And this touches on what I said earlier when I said don't think that we Orthodox are better than Protestants. Και αυτό έχει σχέση με αυτό που είπα προηγουμένως, ότι να μην νομίζουμε ότι εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε καλύτεροι από τους Προτεστάντες. Because I know many, many Protestants who love God with all their heart. Γιατί γνωρίζω πάρα πολλούς Προτεστάντες οι οποίοι αγαπούν τον Θεό με όλη τους την καρδιά. And I know many, many Orthodox who really don't care very much. Και ξέρω πάρα πολλούς Ορθοδόξους οι οποίοι πραγματικά δεν ενδιαφέρονται και πάρα πολύ. So we need to be very humble. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ ταπεινοί. I don't know why it is that you meet so many Protestants who seem very excited about their faith. Δεν γνωρίζω για ποιον λόγο δεν συναντάς Προτεστάντες οι οποίοι δεν είναι τόσο ενθουσιασμένοι με την πίστη τους. I don't know where you're meeting them. If you're meeting them here, it's because they've come to convert you. Δεν ξέρω αν τους συναντήσεις εδώ είναι μάλλον επειδή έχουν έρθει για να μεταστρέψουν εσάς. Very often those with a missionary spirit come, and they're very zealous for their faith. Συνήθως είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα με ένα πολύ ζηλωτικό πνεύμα και ιεραποστολικό πνεύμα. Well, it shouldn't be anything, it shouldn't be unusual that someone who comes and tastes of the goodness of the church for the first time is more excited about it than someone who's been drinking from the well all their life. Δεν νομίζω ότι είναι συνήθιστο ότι όταν κάποιος έρχεται και πίνει για πρώτη φορά νερό από μία πηγή, να είναι πιο ενθουσιασμένος γι' αυτό από κάποιον που πίνει συνεχώς από αυτή την πηγή. People come to visit me in California. Έρχονται διάφοροι άνθρωποι να με επισκεφτούν στην Καλιφόρνια. And I take them into the mountains. Και τους παίρνω, τους πηγαίνω πάνω στα βουνά. I take them to my favorite place, Yosemite National Park. Και τους πηγαίνω σε ένα αγαπημένο μου μέρος, το Εθνικό Πάρκο. I've been going there since I was a small boy. Πηγαίνω εκεί πέρα από τότε που ήμουν μικρό παιδί. But when I take people who have never seen it before, αλλά όταν πηγαίνω εκεί πέρα ανθρώπους που δεν το έχουν δει ποτέ, then I feel like I'm seeing Yosemite for the first time. Έτσι τότε νομίζω ότι βλέπω και εγώ μαζί τους το μέρος εκείνο για πρώτη φορά. Because they see things with new eyes that I no longer see because my eyes have grown tired of looking at it.
διότι βλέπουν με καινούργια μάτια πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα δω, επειδή τα δικά μου τα μάτια έχουν κουραστεί από το να το βλέπω πολλές φορές. So I've come to the Orthodox Church and I'm a small child. Έτσι λοιπόν εγώ έχω έρθει στην Ορθοδοξία και είμαι ένα μικρό παιδί. I'm like a small child let loose in a candy store. Είμαι σαν ένα μικρό παιδί που με άφησαν ελεύθερο μέσα σε ένα μαγαζί με καραμέλες. I love what I see and I want more. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω και θέλω περισσότερα. But some of you have lived in it all your life. Αλλά μερικοί από εσάς έχουν ζείτε μέσα σε αυτό όλη σας τη ζωή. Some of you have even forgotten that there's candy in the store. Μερικοί από εσάς και να έχετε ξεχάσει ότι υπάρχουν καραμέλες μέσα στο μαγαζί. And so perhaps one reason that God is bringing so many of us foolish Americans into the faith is to remind you that the store is full of candy. Έτσι λοιπόν ο λόγος για τον οποίο ο Θεός παίρνει μερικούς από εμάς τους χαζούς Αμερικανούς στην Ορθοδοξία είναι για να σας υπενθυμίσουμε εσάς ότι πραγματικά υπάρχουν καραμέλες και γλυκά μέσα στο μαγαζί. Πολλοί επίσης ρωτάνε σχετικά με το βάπτισμα. Αν εσείς προσωπικά έχετε βαπτιστεί, έχετε μπει στην Ορθόδοξη Εκκλησία μόνο με το χρήσμα και αν συμφωνείτε με αυτό που γίνεται, ότι δηλαδή λέει εδώ πολλοί παπικοί προτεστάντες γίνονται Ορθόδοξοι μόνο με το μυστήριο του χρήσματος, όχι του βαπτίσματος. Έχει κατά τη γνώμη σας κάποια διαφορά? I'm only going to answer part of the question. Θα απαντήσω μόνο ένα μέρος της ερώτησης. This is a very important question. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. And I'm not wise enough to answer it. Και δεν είμαι αρκετά σοφός για να την απαντήσω. This is a question that needs to be answered at a council of the teachers of the church, the bishops. Είναι μια ερώτηση η οποία πρέπει να απαντηθεί σε μια σύνοδο των διδασκάλων της Εκκλησίας. I can share with you only my opinion as someone new and someone uninformed. Μπορώ μόνο να σας πω την γνώμη μου σαν κάποιος νέος και απληροφόρητος. My personal view is that I would prefer. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα προτιμούσα. That converts enter into the church through baptism. Ότι όσοι μεταστρέφονται στην Εκκλησία πρέπει να γίνεται αυτό δια του βαπτίσματος. I am aware, however, γνωρίζω όμως ωστόσο, that from the earliest times in the church, ότι από πάρα πολύ νωρίς στην ιστορία της Εκκλησίας, that the bishops allowed by οικονομία, ότι οι επίσκοποι επέτρεπαν κατ' οικονομίαν, for people, certain people, to be received by chrismation only. Για ορισμένους συγκεκριμένους ανθρώπους να γίνουν αποδεκτοί μόνο δια χρήσματος. This has always been the case, a use of οικονομία. Αυτό πάντοτε ίσχυε, δηλαδή η χρήση της οικονομίας. It's nothing new today. Δεν είναι κάτι νέο σήμερα. However, in the case of America, ωστόσο, στην περίπτωση της Αμερικής, a priest has to be very careful not simply to chrismate any Protestant who comes. Ο ιερέας πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός ώστε να μην δώσει το χρήσμα σε οποιονδήποτε προτεστάντη έρθει. The canons tell us that we have to examine the type of baptism that the Protestant has. Οι κανόνες μας λένε ότι πρέπει να εξετάζουμε το είδος του βαπτίσματος που ο προτεστάντης αυτός είχε. Orthodoxy does not recognize sacraments outside of the church. Η Ορθοδοξία δεν αναγνωρίζει μυστήρια εκτός της Εκκλησίας. But by economia, αλλά κατ' οικονομίαν, we will accept the form or the structure of a Trinitarian baptism. Μπορούμε να αποδεχθούμε την δομή ή τον τύπο ενός βαπτίσματος στην Αγία Τριάδα, believing that chrismation fills that form or structure, πιστεύοντας ότι το χρήσμα θα γεμίσει αυτό τον τύπο with the reality and completion of the grace of the Holy Spirit. Με την πραγματικότητα και την ολοκλήρωση της χάρτης του Αγίου Πνεύματος.
The difficulty is that there are so many different kinds of Protestants and so many different kinds of Protestant baptism. Η δυσκολία είναι ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί Προτεστάντες και τόσα πολλά διαφορετικά είδη βαπτίσματος ως Προτεστάντες. And today in America, και σήμερα στην Αμερική, I think in most cases, νομίζω τις περισσότερες περιπτώσεις, the Protestants should be rebaptized. Νομίζω ότι οι Προτεστάντες θα πρέπει να ξαναβαπτίζονται ή να βαπτίζονται. I would prefer that every Protestant was baptized. Εγώ θα προτιμούσα ότι όλοι οι Προτεστάντες θα βαπτίζονται. But I'm not the bishop. Αλλά δεν είμαι ο επίσκοπος. And to my knowledge, none of you are the bishops either. Και από όσο γνωρίζω, κανένας από εσάς δεν είναι επίσκοπος. And the bishops declare that by οικονομία, people can be received in appropriate cases by chrismation. Και ότι ο επίσκοπος είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει κατ' οικονομία ποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι θα γίνουν αποδεκτοί με πιο συγκεκριμένο τρόπο. But I do believe that it's appropriate. It is time when the church must once again address this issue. Αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά καιρός ότι η Εκκλησία να το ξαναδεί αυτό το θέμα. Να το ξαναδεί αυτό το θέμα, Εκκλησία. Τι ήταν αυτό που άλλαξε την αντίληψη της καθημερινότητάς σας και πώς αντιλαμβάνεστε τώρα τις σχέσεις σας με τους άλλους αφού γίνατε Ορθόδοξος Χριστιανός? Πριν απαντήσω, πατήσα αυτή, να παρακαλέσουμε να μην δίνετε άλλες ερωτήσεις, γιατί υπάρχουν ήδη πολλές εδώ ερωτήσεις και πρέπει σιγά σιγά να απαντηθούν αυτές. Well, sometimes I think that when I was a Protestant, life was very difficult. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι όταν ήμουν Προτεστάντης η ζωή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. And now as an Orthodox, it's impossible. Και τώρα σαν Ορθόδοξος είναι αδύνατη. When I was a Protestant, όταν ήμουν Προτεστάντης, I thought I was basically okay. Νόμιζα ότι βασικά ήμουν εντάξει. Now as an Orthodox, τώρα όμως ως Ορθόδοξος, I realize I'm utterly not okay. Καταλαβαίνω ότι δεν είμαι καθόλου εντάξει. It's changed my life entirely. Έχει αλλάξει ολόκληρη τη ζωή μου. It changes the way I dress. Έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ντύνομαι. It changes the way I have my hair. Πώς αφήνω τα μαλλιά μου. It changes the way I pray. Έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσεύχομαι. I used to know everything. Γνώριζα τα πάντα. And now I know nothing. Και τώρα δεν γνωρίζω τίποτα. I used to know how to pray. Γνώριζα πώς να προσεύχομαι. And now I'm trying to learn how to pray. Και τώρα προσπαθώ να μάθω πώς να προσεύχομαι. I used to be able to judge people very accurately and confidently. Συνήθιζα να κρίνω τους ανθρώπους με πολύ ακρίβεια και πολύ βεβαιότητα. And now I'm afraid to judge other people and I can't even judge myself accurately. Και τώρα φοβάμαι να κρίνω άλλους ανθρώπους και δεν μπορώ τον εαυτό μου να κρίνω με ακρίβεια. It's changed every area of my life completely. Έχει αλλάξει κάθε πεδίο της ζωής μου, τελείως. I said before, becoming Orthodoxy was a crucifixion. Είπα προηγουμένως ότι το να γίνω Ορθόδοξο ήταν μια σταύρωση. And I mean that. Και το εννοώ αυτό. And the difference is, it's not a crucifixion one day, one time. Η διαφορά είναι ότι δεν είναι μία σταύρωση που έγινε μία φορά σε μία συγκεκριμένη μέρα. It's a crucifixion every day. Αλλά είναι μία καθημερινή σταύρωση. So that there might be by the grace of God a resurrection every day. Έτσι ώστε να μπορεί να, έτσι ώστε να επέλθει και η Ανάσταση με τη χάρη του Θεού κάθε μέρα. Μια επόμενη ερώτηση λέει, κατά πόσο τα μοναστήρια που ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Αμερική βοήθησαν τόσο τους Ορθόδοξους όσο και τους Ετερόδοξους? Unfortunately, monasticism in America is at a very weak stage. Δυστυχώς, ο μοναχισμός στην Αμερική βρίσκεται σε ένα πολύ αδύναμο σημείο. To begin with, there are very few monasteries. Καταρχάς, υπάρχουν πάρα πολύ λίγα μοναστήρια. Some of the monasteries are not canonically orthodox. Μερικά από τα μοναστήρια δεν είναι κανονικά ορθόδοξα, σύμφωνα με τους κανόνες ορθόδοξα. Many of the canonical Orthodox monasteries are very poor. Και ορισμένα από τα κανονικά ορθόδοξα μοναστήρια είναι πάρα πολύ φτωχά. Recently, there have been some new monasteries started, coming from Agioros. Πρόσφατα έχουν ιδρυθεί ορισμένα καινούργια μοναστήρια με αρχή από το Άγιον Όρος. And I'm cautiously optimistic. Και είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος.
Even these monasteries are very controversial. Ακόμα και αυτά τα μοναστήρια είναι αμφιλεγόμενα. Because of the way they were started. Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο ιδρύθηκαν. And because of certain other things about them. Και εξαιτίας ορισμένων άλλων πραγμάτων που τα αφορούν. But I am very certain that if Orthodoxy is to grow in America, and by grow I don't mean in numbers, I mean in spiritual depth. Αλλά είμαι σίγουρος ότι εάν η Ορθοδοξία πρόκειται να αυξηθεί στην Αμερική, και όταν λέω να αυξηθεί εννοώ στην πνευματική βαθύτητα και όχι στον αριθμό, it will only happen if monasticism is strong in America. Αυτό θα γίνει μόνο εάν ο μοναχισμός είναι ισχυρός στην Αμερική and healthy. Και υγιής. Now, there are a few strong, healthy monasteries in America. Υπάρχουν πραγματικά ορισμένα και δυνατά και υγιή μοναστήρια στην Αμερική. But if I want to go to the spiritual father at the nearest strong, healthy monastery to me, αλλά αν θελήσω να πάω στον ηγούμενο αυτού του ισχυρού υγιούς μοναστηριού που βρίσκεται πιο κοντά σε μένα, I have to travel 1,700 miles. Πρέπει να ταξιδέψω 1,700 μίλια. So we have a very great need for monasticism in America. Έτσι λοιπόν έχουμε μια μεγάλη ανάγκη για μοναχισμό στην Αμερική. Πού έγκυται η δυσκολία ενός δυτικού ανθρώπου να διεισδύσει στο μυστήριο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τι εννοούσατε όταν είπατε «Η καρδιά μου ήταν δοσμένη στην Ορθοδοξία ενώ το μυαλό μου δεν μπορούσε να δοθεί». The main difficulty, η κυριότερη δυσκολία for a Westerner to approach Orthodoxy, για τον άνθρωπο της Δύσης να προσεγγίσει την Ορθοδοξία is because he's Western. Είναι ακριβώς επειδή είναι δυτικός. There is all the difference between a Westerner and the Byzantine Church, as there is between day and night. Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των Δυτικών και της Βυζαντινής Ανατολικής Εκκλησίας είναι η ίδια διαφορά μεταξύ μέρας και νύχτας. In the West, we think entirely different. We do not have a Byzantine mind. Στην Δύση σκεφτόμαστε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Δεν έχουμε ένα βυζαντινό τρόπο σκέψης. I told you before that in the West there is a split between the intellect and the spirit. Σας είπα προηγουμένως ότι στη Δύση υπάρχει ένας χωρισμός και ένα χάσμα μεταξύ της διάνοιας και του πνεύματος. After Roman Catholicism left the Orthodox Church, μετά που η Ρωμαϊκή Εκκλησία άφησε την Ορθόδοξη Εκκλησία, a form of theology developed called Scholasticism. Ένας τρόπος θεολογίας αναπτύχθηκε, ο οποίος ονομάζεται σχολαστικισμός. A method of taking theology out of the church. Αυτό ήταν ακριβώς το να πάρουμε τη θεολογία εκτός της εκκλησίας. And bringing it into the university as one of the sciences. Και να την φέρουμε μέσα στο πανεπιστήμιο ως μία από τις επιστήμες. So theology becomes very scientific, very cold, very sterile. Έτσι λοιπόν η θεολογία γίνεται πολύ επιστημονική, πολύ κρύα και αποστεωμένη. It is possible to be a very good scholastic theologian. Είναι πραγματικά δυνατό να είσαι ένας πολύ καλός σχολαστικός θεολόγος, and not be a Christian at all. Αλλά να μην είσαι καθόλου χριστιανός. So that the biggest difficulty for an American, for a Westerner, is to overcome that huge barrier. We enter into an entirely different world when we become Orthodox. When we approach the Orthodox Church, it is an entirely different world. Έτσι λοιπόν η μεγαλύτερη δυσκολία που έχει ένας Δυτικός, ένας Αμερικανός είναι να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, διότι ακριβώς με το να προσεγγίσει την Ορθοδοξία μπαίνει σε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο. It is a world in the West that has to do with computers and technology and what I can feel and touch. Ο κόσμος στην Δύση έχει να κάνει με την τεχνολογία, με τα computers και με αυτό το οποίο μπορώ να αισθανθώ και να ακουμπήσω. Trying to comprehend the mystery of the Holy Spirit. Να προσπαθήσω να κατανοήσω το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. That's the difficulty. That's the difference. Αυτή είναι η δυσκολία. Now I also have to say, επίσης πρέπει να πω, as the bishop said to me this past week, όπως ένας επίσκοπος μου είπε την περασμένη εβδομάδα, it's not only true that the
Eastern Church is in the West. Δεν είναι μόνο, δεν είναι αλήθεια μόνο ότι η Ανατολική Εκκλησία βρίσκεται μέσα στη Δύση. But today it's true that the West is in the East. Αλλά σήμερα είναι αλήθεια ότι και η Δύση βρίσκεται μέσα στην Ανατολή. Do you understand what I mean? The whole world has become Western. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι ολόκληρος ο κόσμος έχει γίνει δυτικός. I don't know any more American people than Europeans and Greeks. Very often I meet Europeans, for instance, who hate America, but they're more Americans than the Americans. Πραγματικά δεν υπάρχουν σήμερα Ευρωπαίοι και Αμερικανοί και Έλληνες, διότι συναντώ πολλές φορές Ευρωπαίους οι οποίοι αντιπαθούν τους Αμερικανούς, αλλά στη ζωή τους και στον τρόπο σκέψης είναι πολύ πιο Αμερικανοί από τους Αμερικανούς. They listen to American music, they wear American clothes with American slogans that they can't read. Ακούνε αμερικανική μουσική, φορούν αμερικανικά ρούχα με αμερικανικές λέξεις, οποίες δεν μπορούν να διαβάσουν. And they want to think like Americans, and they want to be like Americans, and that they want to hate Americans at the same time. Και θέλουν να σκέφτονται σαν Αμερικανοί, να είναι σαν τους Αμερικανούς και την ίδια στιγμή να τους μισούν τους Αμερικανούς. When I was in Romania several years ago, όταν ήμουν στη Ρουμανία πριν από μερικά χρόνια, right after the revolution, αμέσως μετά την Επανάσταση, I said to them, "You've just been set free." Τους είπα ότι μόλις απελευθερωθήκατε. And now you're being invaded. Και τώρα θα κατακτηθείτε. And you don't even know it. Και δεν το ξέρετε. And this invasion is worse than what the communists did here. Και αυτή η εισβολή και η κατάκτηση θα είναι χειρότερη από αυτό το οποίο είχε κάνει ο κομμουνισμός. And Greece is also vulnerable to the same thing. Και η Ελλάδα είναι το ίδιο ευάλωτη σε αυτό το ίδιο πράγμα. Your parents know that Greece today is not the same country it was 10 years ago. Οι γονείς σας γνωρίζουν ότι η Ελλάδα δεν είναι σήμερα η χώρα η οποία ήταν πριν από 10 χρόνια. It is rapidly striving to become a Western country. Προσπαθεί με μεγάλη ένταση να γίνει μια δυτική χώρα. It wants to embrace all things Western. Θέλει να αγκαλιάσει όλα τα δυτικά πράγματα. And the great danger is that it's going to lose the Eastern Church. Και ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι θα χάσει την Ανατολική Εκκλησία. The great danger is that you will succeed in becoming Western. Και ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι θα πετύχετε πραγματικά να γίνετε δυτικοί. Enough politics. Αυτά αρκετά με την πολιτική.